Άνοδος της θερμοκρασίας, όχι όμως σε επίπεδα καύσωνα, προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη. Η νέα θερμή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα μας θυμίζει απλώς πως βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι, μεν θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Προφανώς σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο θα ανέβει και πάνω από τους 38 προς τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως θα είναι κάτι καθαρά τοπικού χαρακτήρα και λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων των περιοχών αυτών. Στις περισσότερες όμως περιοχές και ιδιαίτερα για τα βόρεια, οι θερμοκρασίες, αν και σε υψηλά επίπεδα, θα λέγαμε ότι είναι συνήθι για την εποχή αυτή, καθώς θα λείψει το βόρειο ρεύμα, το οποίο διατηρεί τις θερμοκρασίες σε καλύτερα επίπεδα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από 3 έως 4 μποφόρ. Όμως στις δυτικές και νότιες περιοχές θα είναι ενισχυμένοι, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπους στα 6 μποφόρ. Αυξημένος θα είναι και πάλι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, με την πολιτική προστασία να τίθεται σε επιφυλακή. Η θερμή αέρια μάζα θα έχει σβάλει λίγο περισσότερο και έτσι λοιπόν οι θερμοκρασίες για την Παρασκευή θα κυμαίνονται σαν μέγιστες τιμές κοντά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου για βόρειες περιοχές. Στην ενδοχώρα όμως θα είναι πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, όπως και στα νότια βέβαια. Και πάλι το θερμόμετρο θα δείχνει υψηλότερες τιμές σε νότιες περιοχές κατά τόπους πάνω από τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Όσοι σχεδιάζουν κοντινές αποδράσεις το Σαββατοκύριακο θα βιώσουν ένα απόλυτα καλοκαιρινό διήμερο με ζέστη αλλά και ανέμους που πάντως στις βραδινές ώρες θα εξασθενούν. Και για την Κυριακή θα διατηρηθεί το καλό σκηνικό. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν και πάλι τις δυτικές τάσεις τους και προς το μεσημέρι ενδεχομένως κατά τόπους να τους δούμε στα 4 με 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές γενικά θα είναι πιο ήπιοι. Και η θερμοκρασία αναμένεται ότι από την Κυριακή θα αρχίσει να πέφτει σε χαμηλότερα επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές πλέον να υποχωρούν κοντά στα επίπεδα των 32 με 33 βαθμών Κελσίου κατά μέσο όρο, αν και αναμένεται ότι στις επόμενες μέρες θα πέσουν ακόμα χαμηλότερα. Σήμερα και αύριο προβλέπεται να καταγραφούν οι υψηλότερες τιμές της θερμοκρασίας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, ενώ ακόμα και τις βραδινές ώρες ο υδράργυρος δεν θα υποχωρήσει αισθητά.